Φίλες και φίλοι της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, έχουμε τώρα μαζί μας τον προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις για το που χτίστηκε η σημερινή επιτυχία της ομάδας του, η οποία επιτυχία ισοδυναμεί με ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά την προσπάθεια για να τερματίσει στην πρώτη θέση ο Κεραυνός, όσον αφορά την προσπάθειά του στην πρώτη φάση του φετινού πρωταθλήματος. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους καταρχήν. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Δεν ξεγελά καθόλου το τελικό σκορ. Το Παραλίμνη είναι μια πολύ καλή και πολύ σκληρή και συγκροτημένη ομάδα. Άλλωστε, ειδικά τα δύο της τελευταία αποτελέσματα με την ΑΕΚ, το πώς έχασε και με το Απόλλωνα, το πώς κέρδισε το Μαρτυρού. Εμείς ερχόμασταν και από το παιχνίδι με τη Τόφας, όπου ήταν πολύ σημαντικό για μας να βγάλουμε την απαιτούμενη ενέργεια καταρχήν μέσα στο γήπεδο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους παίχτες μου, πάρα πολύ ευχαριστημένος για τη διάθεση που έδειξα μέσα στο γήπεδο, για τη συγκέντρωσή τους, για την ενέργεια που έβγαλα και το πιο σημαντικό για τη διάρκεια που είχαμε στο παιχνίδι μας, τόσο αμυντικά αλλά και επιθετικά. Εγώ πάντως θα στήριζα την αποψινή σας προσπάθεια πάνω σε τρεις λέξεις. Στην οικονομία όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, στην εμπειρία όσον αφορά το δεύτερο και στη διαχείριση όσον αφορά την τελευταία περίοδο. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, όπως έχω πει, δεν παίζουμε μόνοι μας. Το Παραλίμνη το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Τα επιθετικά rebound του Παραλιμνίου και κάποια πράγματα τακτικά που διορθώσαμε στο ημίχρονο μας βοήθησαν στη διάρκεια. Συνεχίσαμε στην επίθεση να παίζουμε με καλή ταχύτητα και να θέλουμε να πασάρουμε, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Και νομίζω ότι μέσα από αυτόν καταφέραμε να πάρουμε μια σημαντική νίκη για τη συνέχεια. Μάλιστα, ο λόγος που ανέφερα τη λέξη οικονομία πρώτα ήταν για τα φάουλ του πρώτου ημιχρόνου και αυτά που δόθηκαν στο δεύτερο. Την εμπειρία για την διαφορά που χτίζατε σιγά σιγά στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και τη διαχείριση στα τελικά στάδια του αγώνα. Ναι, σίγουρα είμαστε μια ομάδα που έχουμε roster, μπορούμε να έχουμε μεγάλο rotation. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να δίνουμε φάουλ, όπως έχεις πει, ούτως ώστε να περιορίζουμε κάποιες συνθήκες τις οποίες βρισκόμαστε σε ανισορροπία. Και όντως είναι πράγματα που τα κάναμε. Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση πρωτού σας αποδεσμεύσω που θα είναι και διπλή. Το τι σημαίνει για τον Κεραυνό η απόψη νίκη όσον αφορά την προσπάθεια για την πρώτη θέση στο τέλος της πρώτης φάσης και όταν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, πόση αξία θα έχουν οι νίκες και οι ήττες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Όσον αφορά την τελική κατάξη, κατά τη γνώμη μου δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα. Στο τέλος της ημέρας θα πάμε στα play-offs, όλα ξεκινούν από το 0. Όποια ομάδα θα είναι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και τυχερή στο να έχει το ρόστερ της από θέμα υγείας και θα είναι και σε καλή κατάσταση, θα έχει το πρώτο λόγο. Αυτά τα παιχνίδια κατ' εμέναν είναι να μας βοηθήσουν να βελτιωνόμαστε, να βρεθόμαστε, να κάνουμε την κατάλληλη χημεία σαν ομάδα για να είμαστε έτοιμοι σε εκείνο το σημείο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη, τον οποίο να ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχε να είναι απόψε εδώ μαζί μας για να μας κάνει και αυτό στις δικές του εκτιμήσεις όσον αφορά το απόψινό παιχνίδι.